Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι οικονομικές ειδήσεις ημέρα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Η Ελλάδα εξακολουθεί να υποφελείται σε μεγάλο βαθμό από τα κοινοτικά κονδύλια και κατά τους επόμενους 24 μήνες θα έχει στη διάθεσή της 6,9 δισεκατομμύρια ευρώ από την χρηματοδότηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων. Χρηματοδότηση που είχε ως στόχο να βοηθήσει την Ελλάδα να αντιμετωπίσει τις σοβαρές συνέπειες της χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης για την περίοδο 2014-2020, ανέρχεται συνολικά σε 21,4 δισεκατομμύρια. Έως σήμερα έχει διατεθεί το 68% του συνολικού ποσού, κατά προσέγγιση 14,5 δισεκατομμύρια δηλαδή, και απομένουν άλλα 6,9. Κονδύλια που θα είναι διαθέσιμα έως το 2022, παρά το ότι το σχετικό διαρθρωτικό πακέτο λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2020. Οι κλάδοι του τουρισμού, της εστίασης και του εμπορίου σέρνουν το άρμα των προσλήψεων που ξεπέρασαν φέτος τον Μάρτιο τις 200.000. Στη λίστα των πιο δημοφιλών επαγγελμάτων ξεχωρίζουν οι υπάλληλοι γραφείου, όπως επίσης οι σερβιτόροι και οι μπάρμαν, σύμφωνα με το σύστημα Εργάνη. Παραδοσιακά ο Μάρτιος είναι ο καλύτερος μήνας του έτους από πλευράς προσλήψεων, ενώ ειδικά ο φετινός κατέγραψε την δεύτερη υψηλότερη επίδοση των τελευταίων 19 ετών. Η κυριαρχία των ευέλικτων μορφών εργασίας, ωστόσο, συνεχίζεται. Μέχρι το Αίγιο θα φτάνει ο προαστιακός σιδηρόδρομος στα τέλη Αυγούστου. Η νέα διπλή ηλεκτροδοτούμενη σιδηροδρομική γραμμή ταχείας κυκλοφορίας περιλαμβάνει τρεις νέους σταθμούς σε Ξυλόκαστρο, Ακράτα και Αίγιο. Το συγκεκριμένο δρομολόγιο θα είναι το πρώτο μετά από 8 χρόνια αναστολής της κυκλοφορίας τρένων στο εν λόγω τμήμα και σίγουρα αναμένεται πως θα συμβάλλει στην βελτίωση της καθημερινότητας των κατοίκων της Βόρειας Πελοποννήσου. Τοτικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίας με τον Γενικό Δίκτυμο να κυμαίνει σε 771,31 μονάδες, καταγράφοντας απόλυση 0,28% σε πτώση και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.